για σήμερα. Θα πούμε μόνο τι πρέπει να έχουμε στο σπίτι μας και αν θέλετε μπορούμε και την επόμενη εβδομάδα να μιλήσουμε για τα τραύματα και την αντιμετώπιση των τραυμάτων. Επειδή είναι λίγο μεγάλο κεφάλαιο, είπα να μην το κάνουμε όλο σήμερα, γιατί θα ακολουθήσει μια μικρή δεξίωση με φαγητά. Μην κουραστούμε σήμερα με τις πολλές θεωρίες και αν θέλετε την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε για τα υπόλοιπα που δεν είπαμε σήμερα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πρέπει να έχουμε στο σπίτι μας όλοι και στο αυτοκίνητό μας ένα κουτί πρώτων βοηθειών που θα έχει αυτό μέσα οπωσδήποτε ενόπνευμα, οπωσδήποτε οξυγενέ, οπωσδήποτε ένα αντισηπτικό διάλειμμα, οπωσδήποτε γάζες αποστηρωμένες και μη αποστηρωμένες, οπωσδήποτε λευκοπλάστη και λευκοπόρο και οπωσδήποτε μία διαλλεργική αλυφή. Αμμονία οπωσδήποτε για τοπικά τσιμπήματα για άμεση παρέμβαση εκείνης της στιγμής ώστε να πάμε στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον αυτά, γιατί τα πιο πολλά σπίτια δεν το έχουν. Οπωσδήποτε επίδεσμο. Αυτά τα απλά. Τίποτα άλλο. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, πριν βγούμε έξω για το φαγητό, μπορούμε να τα ακούσουμε. Για τα τσιμπήματα, κύριε Κουρή, του Δυτικού Νείλου, θα μπορέσετε να μας πείτε, γιατί όλοι μας έχουν περιέργεια. Τώρα, επειδή έχουμε ερώτηση. Τώρα, ναι, επειδή έχουμε ερώτηση. Είναι
υπάρχει πρόβλημα. Να ακούτε, αυτές τις μέρες χρειάζεται ένα συλλογικό πρόσωπο μετάγγιση. Επήγανε λοιπόν δικοί μας συγγενείς, ανήφια, ξαδρέφια, οι οποίοι τα οποία μένουν στην Αθήνα. Μερικοί εξ αυτών είναι εδώ και παραδείγουν και δεν τους επήρανε αίμα, διότι, αυτό ρωτάω το γιατρό, διότι λένε ότι αυτές οι περιοχές που κατοικείτε είναι επικίνδυνες για το κουνουπί του νύρου. Και ρωτάω το γιατρό μου τώρα να μου εξηγήσει, δηλαδή τι θα είχα που είναι κατά τα άλλα, τα άλλα είναι υγιέστατα. Μα τι ξέρω, να διαμετώσει ένα. Μένει στα Πατήσια, στο κέντρο της Αθήνας, δεν θα πρέπει να σε μαραγγιάσω. Επήγε από το Φάλιρο. Μένει στο Φάλιρο, δεν σου το μιλάει. Είναι πολύ απλό, γιατί το έχω πει, ότι πολλοί που παίρνουν τον ιό του δυτικού νύρου με αντιγιέστατο σωστηριό, δεν παθαίνουν τίποτα, αλλά διατηρούν τον ιό που είναι στο αίμα, ο ιός του Χριστόη. Οπότε στατιστικά, σε μέρη που έχουν. Στα μέρη που έχουν εντοπιστεί ότι υπάρχει επιπολασμός αυτή της νόσου και το προσέχουν περισσότερο. Γιατί δεν είναι και εύκολο να το ανοιχνεύσει αυτό. Δεν είναι εύκολο. Και το προσέχουν στις μεταγγίσεις. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Αυτό που λέει η κυρία Παπαδάκου. Δεν ήξερα ότι αποφεύγεται η αιμονοδοσία και το καταλαβαίνω τώρα ότι προσέχουν προληπτικά να μην μεταδώσουν με τη μετάγγιση των ιών του τυπικού νύρου. Τώρα εγώ... Θέλετε τίποτε άλλο, έχω να πω πολλά. Επειδή είχα δύο ερωτήσεις, που η μία έχει σχέση τι κάνουμε με το τι κάνουμε αν μας δαγκώσει ένα φίδι που δεν είναι δηλητηριώδες, είναι απλή αντιμετώπιση. Είπαμε ότι παρακολουθούμε την ερυθρότητα και το ίδρυμα και βάζουμε πάνω στο σημείο αυτό κρύα επιθέματα. Θα το πλύνουμε το σημείο αυτό με νερό και με σαπούνι καλά και αν δούμε ότι το ίδρυμα προχωρεί, οπωσδήποτε άμεσα θα χρειαστούμε την παρέμβαση στην ιατρική στο κοντινότερο νοσοκομείο ή στο κοντινότερο γιατρό. Όμως να ξέρετε ότι ένα φίδι μη δηλητηριώδες κάνει μόνο τοπική αντίδραση. Η δεύτερη ερώτηση, κύριε Κουρή, ήταν εάν εμείς μπορούμε να έχουμε τον αδειοβόλο ορό, τον ορό που χρησιμοποιείται στο δάγκωμα του φιδιού. Εμείς δεν μπορούμε να το έχουμε. Θα σας πω ο κύριος Κουρής όμως πώς γίνεται. Στο νοσοκομείο Λιξουρίου έχουμε... Το νοσοκομείο Λιξουρίου έχει πολλές φορές αντιμετωπίσει συμβήματα, δείγματα όφερων. Έχουμε αντιοχθρικούς ιούς που δεν χρησιμοποιούμε. Και δεν τους χρησιμοποιούμε γιατί επειδή υπάρχουν πολλές παρενέργειες του αντιοχθρικού ιού. Πολλές φορές την δίνει κανείς πιο πολύ από το ορό τον αντιοχθρικό παρά από το ίδιο το φίδι. Το ιοβόλο φίδι έχει δύο ουσίες που η μία είναι νευροτοξική και κάνουν η παράλυση στα νεύρα, οπότε παραλύει το κέντρο της αναπνοής και δεν μπορεί μετά να πέσει ο ασθενής. Το δεύτερο είναι εμολυτικό. Εμολύει το αίμα, δηλαδή διαλύει το αίμα. Το εμολύει. Οπότε έχουμε την κορτιζόνη που μας βοηθάει πάρα πολύ και άλλα φάρμακα που βοηθάνε. Δεν έχουμε καμία μέχρι στιγμής ευτυχώς, παρόλο που δεν ήρθαν την ίδια στιγμή, ήρθαν μετά από μερικές ώρες, οι άνθρωποι αυτοί επέζησαν και είναι καλά, κυκλοφορούν μεταξύ μας. Δεν
Δύο μάλιστα δεν είχαν καταλάβει στην αρχή ότι ήταν φίδι, γιατί περπατούσαν στο χωράφι ξυπόλοιποι ή μέσα λιονάρες και δεν το κατάλαβαν. Ή νόμιζαν ότι ήταν αγκάθι αυτό. Μετά όταν έγινε το πόδι τους τούμπανο, ήρθανε και τότε εμείς καταλάβαμε ότι αυτό ήταν φίδι που τους είχε συμπίσει. Δηλαδή μετά από πολλή ώρα, μετά από 8-10 ώρες ήρθανε. Και ευτυχώς. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Ο Αρισίπελας από χορτάρι γίνεται. Ο Αρισίπελας είναι μια κλινική εικόνα από μόλις ή από στρεπτόκοκο. Η οποία πού μπορεί να βρεθεί στο πόδι. Ο στρεπτόκοκος είναι ένα μικρόβιο που βρίσκεται στα νύχια, αποξύσιμο και μπορεί να επιμολύνει και τραύμα. Γιατί είχαμε κρούσμα στο πόδι και λέει... Είναι μικρόβιο που κυκλοφορεί, δεν το απομονώνεις εύκολα. Θεραπεύεται όμως γιατί... Ναι, θέλει προσοχή. Είναι σοβαρό το έτσι. Το ξέρω, είναι πολύ σοβαρό. Δεν θεραπεύεται εύκολα, αλλά θεραπεύεται. Ναι, εντάξει. Ο Μέρης ήθελα, πολύ ψηλοκυρετό. Και τα συμπτώματα είναι πάντα στα πόδια. Μια κοκκινίλα μεγάλη. Και τα συμπτώματα είναι πάντα στα πόδια. Που έχει όχθο. Όχι, όχι. Γιατί είχαμε δύο κρούσματα και ήταν στα πόδια. Αυτό είναι μικρόβιο που επιμονεί. Λοιπόν, κύριος Ανδρέας. Ο κύριος Ανδρέας λέει τραυματιζόμαστε από σύρματα, από μαχαίρια, από ξηρούλια. Πολύ ωραία η ερώτηση, κύριε Φίλιππα, του Ανδρέα. Γι' αυτό και στο νοσοκομείο όλοι όσοι έρχονται με τραυματισμό τους κάνουμε αντιτετανικό χορό. Στο θέμα αυτό βέβαια έχω να πω ότι καλό είναι να εμβολιαστείτε για το τέτανο. Όλα τα παιδάκια έχουν εμβολιαστεί με το πρόγραμμα που υπάρχει. Από το... οι μεγάλες ηλικίες θα πρέπει κάθε 5 χρόνια να κάνετε το εμβολιό σας και να κάνετε την αναμνηστική δόση. Είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Το εμβόλιο θα πρέπει μετά από τα 25-30 αναπενταετία να κάνετε αναμνηστική δόση.